κύριε Δασκαλάκη, να πάμε στο κομμάτι των πλημμυρικών φαινομένων, γιατί σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με μια περιοχή που έχει προβλήματα. Θέλετε να μου πείτε στην πόλη του Ηρακλείου ή στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου, ποια χαρακτηρίζεται πολύ γρήγορα επικίνδυνα σημεία? Σίγουρα υπάρχουν επικίνδυνα σημεία όσον αφορά τις ειρηλαδικές διαβάσεις. Όπως είπε και ο κύριος Λεονταράκης πριν λίγο εκτός αέρα, έχουν καταγραφεί τα σημεία αυτά. Η περιφέρεια δηλαδή με λίγα λόγια τα γνωρίζει τα συγκεκριμένα σημεία τα οποία είναι πολύ επικίνδυνα. Βέβαια υπάρχουν δεκάδες άλλα σημεία τα οποία δεν έχουν καταγραφεί προφανώς από την περιφέρεια. Είναι, αν θέλετε, και ένα στίχημα αυτό για τους Δήμους που τους προτρέπουμε να το κάνουν αυτό, να καταγράψουν τα δύσκολα σημεία, να καταγράψουν τα επικίνδυνα σημεία. Τις Ιρλανδικές διαβάσεις που μπορεί να μην έχουν χαρακτηριστεί ως Ιρλανδικές διαβάσεις για τον Α ή Β λόγο, ωστόσο περνώντας κανείς με το όχημά του χειμώνα καιρό από ένα τέτοιο σημείο, αντιλαμβάνεται ότι ο κίνδυνος είναι άμεσος. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για κάποια σήμανση, δεν υπάρχει πρόβλεψη για κάποιες μπάρες που να κλείνουν, να απομονώνουν το σημείο αυτό. Άρα νομίζω ότι ευθύνη εδώ περισσότερο έχουν οι Δήμοι, οι οποίοι θα πρέπει να καταγράψουν τα σημεία αυτά, να εντοπίσουν τα σημεία αυτά και σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων αυτά να ασφαλίζονται, να αποκόπτονται από την κυκλοφορία με τον Α ή τον Β τρόπο. Και εδώ θα θέλω να πω και το εξής, ότι είναι και θέμα πολιτών αυτό. Δηλαδή ο Δήμος σε πολλές των περιπτώσεων, το έχουμε δει, η διεισόμασης να συμβαίνει αυτό, έχει κλείσει την Ιρλανδική διάβαση, έχει βάλει κάποια φράγματα ή κάποιες μπάρες οι οποίες εμποδίζουν τη διέλευση των οχημάτων. Και θα δούμε κάποιους οι οποίοι έχουν ίσως 4x4 ή βαρέα οχήματα. Και μπορούμε να δούμε εικόνα από το σημείο εδώ. Να αφαιρούν λοιπόν τα τμήματα αυτά, τα εμπόδια, και να περνούν με το αυτοκίνητό τους. Αυτό ενέχει ένα κίνδυνο για τους επόμενους, βλέποντας ένα 4x4. Καταρχήν, να πούμε στους τηλεθεατές ότι εδώ βλέπουμε την Ιρλανδική διάβαση που βρίσκεται λίγο πριν τη γέφυρα της Καλλιθέας. Στον Κατσαμπά. Είναι στον Κατσαμπά, κάτω από τη γέφυρα της Αλικαρνασσού. Είναι ίσως για εμάς τουλάχιστον έτσι. Αναφέρουμε στην ανθρώπινη ασπίδα ότι είναι η πιο πολυσύχναστη ηλαδική διάβαση της Κρήτης. Είναι αστική. Η συγκεκριμένη, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Και βέβαια, ένας από τους λόγους που τοποθετήσαμε εκεί την μεταλλική ράβδο, η οποία κατά κοινή ομολογία πραγματικά σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης θα σώσει ανθρώπινες ζωές, διότι θα δούμε τη στάθμη του νερού και θα αποφύγουμε ενδεχομένως, αν είναι 40-50 εκατοστά, να περάσουμε. Και νομίζω ότι αυτό από μόνο του, εάν υιοθετηθεί από την περιφέρεια Κρήτης και το δούμε αυτό να μπαίνει σε όλες τις ελληνικές, εδώ υπάρχει νυχτερινή λήψη. Δυστυχώς εδώ δεν έχουμε κάποια λήψη με ορμητικά νερά. Από τη στιγμή που τοποθετήθηκε η μεταλλική ράβδος, δεν έχει κάνει, αντιλαμβάνεστε, με την ξηρασία κάποια έννοια. Ουσιαστικά δηλαδή, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, ο οδηγός, βλέποντας την μεταλλική ράβδο, μπορεί να αντιληφθεί σε ποιο ύψος είναι το νερό και αν είναι επικίνδυνο να διασχίσει το συγκεκριμένο σημείο που τις βροχερές ημέρες μετατρέπεται σαν ποτάμι. Ακριβώς, όπως βλέπουμε και στην κάμερα, όπως βλέπουμε στο βίντεο, οι Ιρλανδικές διαβάσεις δεν μας δίνουν, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το ύψος, το βάθος της Ιρλανδικής διάβασης, διότι το νερό σε ό,τι ύψος και αν είναι, βλέπουμε τον δρόμο απέναντι σχεδόν να είναι στο ίδιο ύψος με το σημείο που βρισκόμαστε. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή μιλάμε για Ιρλανδικές διαβάσεις και πλημμυρικά φαινόμενα, θα συνδεθούμε με μια περιοχή του Ηρακλείου, την Αγία Εκατερίνη. Εκείνη η Γεωργία Ιμακάκη, μαζί με κατοίκους της περιοχής, θα μας μεταφέρει τι ακριβώς επικρατεί εκεί με την πρώτη βροχή. Θα δούμε στη διάρκεια της σύνδεσης και εικόνες για το τι συνέβη σήμερα το μεσημέρι εκεί. Γεωργία, καλησπέρα. Να καλησπερίσουμε και τις κυρίες και τους κυρίους που είναι μαζί σου. Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την Αγία Εκατερίνη. Είναι ο δρόμος που ενώνει τις Πατέλες με τον Κατσαμπά. Σε αυτό το σημείο, Μάνο, δεν υπάρχουν σχάρες ομβρίων για τα νερά της βροχής. Και όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα σημείο που πλημμυρίζει. Το ρέμα έγινε δρόμος και ο δρόμος γίνεται ποτάμι στο σημείο αυτό, οπότε βρέχει. Οπότε υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση από τους κατοίκους, διότι λένε εδώ και 13 χρόνια είμαστε ξεχασμένοι από τη Δημοτική Αρχή. Γεωργία, να πούμε ότι όση ώρα μιλάς, βλέπουμε ακριβώς τι συνέβη σήμερα το μεσημέρι, που υπήρξε μία βροχόπτωση μιας ώρας. Ο συγκεκριμένος δρόμος εκεί μετατρέπεται σε ένα ορμητικό ποτάμι μία ανάσα από διερχόμενα αυτοκίνητα και βεβαίως σπίτια της περιοχής. Είναι εικόνες σημερινές, εικόνες σήμερα το μεσημέρι, από την περιοχή που ουσιαστικά πλημμύρισε με την πρώτη βροχή.
Βεβαίως, με μια βροχούλα πλημμυρίζει η περιοχή. Φαντάσου λοιπόν, Μάνο, ότι θα γίνει σε έντονα καιρικά φαινόμενα. Και υπάρχει μια ανησυχία από τους κατοίκους και δημότες της περιοχής. Μπορούμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Σοφοκλή Μαυρογιάννη, ο οποίος θα μας πει, κύριε Μαυρογιάννη, καλησπέρα. Είμαστε σε ζωντανή σύνδεση με τον Μάνο Δασκαλάκη. Έχετε κάνει πολλές προσπάθειες και εσείς στη ΔΕΙΑΗ και εγγράφως. Έχετε αναφέρει το πρόβλημα, αλλά δυστυχώς δεν έχετε πάρει καμία απάντηση εδώ και 5 χρόνια. Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει μια απάντηση σοβαρή να μας πούνε ότι για αυτό το πρόβλημα στην περιοχή σας θα γίνει, θα δώσουμε αυτή τη λύση. Σήμερα είμαστε μάρτυρες ακόμα μιας επικίνδυνης μέρας. Το μεσημέρι, 4,5 ώρα, έκανε πάρα πολύ νερό. Φοβηθήκαμε μήπως πλημμυρίσουμε. Δυστυχώς, απόψε μαζευτήκαμε εδώ πέρα οι μόνιμοι κάτοικοι, μια μερίδα των μονίμων κατοίκων, να πούμε τη διαμαρτυρία μας, γιατί σαν δημότες νιώθαμε αδικημένοι από τη Δημοτική Αρχή. Κύριε Μαυρογιάννη, με ακούτε. Θέλω να σας μεταφέρω κάτι. Να δούμε ναι, κύριε Δασκαλάκη, σας ακούω. Να δούμε και την εικόνα που συνέβη σήμερα το μεσημέρι. Αυτό συνέβη σήμερα το μεσημέρι με την πρώτη βροχή. Έβρεξε περίπου ένα 20 λεπτό, έτσι δυνατά. Αν εκεί βρέχει συνεπόμενα 2-3 ώρες, φαντάζομαι ότι η περιοχή γίνεται απροσπέλαστη. Αν έβρεσε λίγο παραπάνω, ακόμα ένα μισάωρο, θα είχαμε 50 πόντους νερό. Δηλαδή θα έπαιρνε τα αυτοκίνητα, θα έπαιρνε. Ό,τι αυτοκίνητο θα ήταν στον δρόμο θα το έπαιρνε. Αυτό σημαίνει ότι οι παιδιά που πάνε στο σχολείο δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο, δεν μπορούν να γυρίσουν. Κάτι θα χρειαστούμε, ένα φαρμακείο να χρειαστούμε, δεν θα μπορούμε να βγούμε έξω από το σπίτι. Και είναι και επικίνδυνο να πλημμυρίσει το υπόγειο ενός σπιτιού. Να κάνει δηλαδή καταστροφές. Μάλιστα. Και μάλιστα βάζετε παλέτες για να βγείτε από τα σπίτια σας. Βάζουμε παλέτες, σήμερα βάλαμε πέτρες, θα βάλουμε αύριο πέρα τσουβάλια με άμμο να προστατέψουμε την περιουσία μας. Αλλιώς δεν γίνεται. Και όλα αυτά το 2023, έτσι. Το 2023. Τι να κάνουμε. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Δεν έπρεπε να γίνει. Πρέπει να είμαστε στα σπίτια μας και να είμαστε ασφαλείς. Μην φοβόμαστε με μία βροχή να μην μπορούμε να ζήσουμε μέσα στο σπίτι μας. Έτσι ακριβώς. Να δώσουμε Μάνο το λόγο και στον κύριο Νίκο Γαρεφαλάκη να μας πει λοιπόν τι βιώνει. Καλησπέρα σας, κύριε Δασκαλάκη. Καλησπέρα σε όλους σας, στο ακροατήριό σας. Εγώ αυτό που ήθελα να πω, πιστεύω ότι ο κύριος Μαυρογιάννης ήταν και πολύ επιεικής με αυτά που είπε. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το εξής, ότι εμάς στα σπίτια μας κάποτε πριν γίνει αυτό το έργο, γιατί πιστεύω ότι κάποιοι προσπάθησαν να κάνουν ένα έργο για να μας κάνουν τη ζωή καλύτερη, αλλά δυστυχώς το αποτέλεσμα έδειξε άλλα πράγματα από αυτά που ξεκίνησαν να κάνουν. Γιατί όταν ξεκινάμε να κάνουμε ένα έργο, πιστεύω ότι πρέπει να το ολοκληρώσουμε και να το δώσουμε σε κάποιον, στους κατοίκους εμάς, στην προκειμένη περίπτωση. Από τη στιγμή λοιπόν που το έργο είναι ημιτελής και δεν έγινε ένας δρόμος, έκτισε, εδώ ήταν ένα ρέμα, το σπίτι μας εμάς για να κατέβουμε στο ρέμα αυτό έπρεπε να πηδήξουμε 2 μέτρα ύψος από την αυλή μας να κατέβουμε μέσα στο ρέμα. Το σπίτι μου τώρα εμένα έχει γίνει 1,5 μέτρο κάτω από το δρόμο. Ο δρόμος λοιπόν ανέβηκε 2 συν 1,5, 3,5 μέτρα ύψος. Άρα τώρα εμείς είμαστε το ρέμα πλέον. Και ο δρόμος είναι ο δρόμος που οδηγεί το νερό στα σπίτια μας. Γιατί εγώ κινδυνεύω, εγώ δεν κινδυνεύει το υπόγειό μου, όπως είπε ο κύριος Μαυρογιάννης προηγουμένως. Κινδυνεύω εγώ. Δηλαδή, αν βρέξει λίγο παραπάνω, μπορούμε να σας στείλουμε κάποια βίντεο να δείτε προηγούμενες βροχές, να δείτε τι κακό γίνεται. Γιατί εδώ είναι μία λεκάνη, είναι μία κατηφόρα που ξεκινάει από εδώ ή ξεκινάει από εδώ, που όλα τα νερά αυτά μπαίνουν σε αυτό το δρόμο και οδηγούνται στα σπίτια μας. Άρα γιατί κάναν αυτό το έργο, για να μας κάνουν τη ζωή μας καλύτερη ή να φοβόμαστε να πάμε στο σπίτι μας. Δεν βάλανε ένα φωτισμό. Αφήσαν το δρόμο στο έλεος του Θεού, δηλαδή ρίξαν μια πίσα και μας είπαν εντάξει, ορίστε πηγαίνετε στα σπίτια σας. Να πάμε πώς. Δεν πιστεύω ότι αυτοί που είναι υπεύθυνοι μπαίνουν έτσι στα σπίτια τους. Νομίζω ότι αυτοί μπαίνουν αξιοπρεπέστατα. Εμείς δυστυχώς δεν βάλαν οδό. Το έργο αυτό ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, αν και είμαι ο μικρότερος της παρέας εδώ, ξεκίνησε το 5 ή το 2006, αν θυμάμαι καλά, που έγιναν οι ανασκαφές εδώ και ξεκίνησε αυτό το έργο και παραδόθηκε ο δρόμος στην κυκλοφορία το 2010 με 2011, αν θυμάμαι.
Τώρα έχουμε 2023, έχουν περάσει από τότε που παραδόθηκε ο δρόμος 10 με 11 χρόνια. Μέσα σε αυτά τα 10 με 11 χρόνια, ένας υπεύθυνος, δεν πέρασε από εδώ κανένας από όλους αυτούς που ξεκίνησαν αυτή την ιδέα, αυτό όλο αυτό το έργο, να κάνουν αυτή την ομορφιά. Αρμόδιος δηλαδή, εκεί είναι να υποθέσω ο Δήμος Ηρακλείου για να κάνει παρεμβάσεις στο κομμάτι αυτό που χαρακτηρίζεται επικίνδυνο. Στο Δήμο Ηρακλείου υπάρχουν δημάρχοι, υπάρχουν αντιδημάρχοι, υπάρχουν κάποιοι που δουλεύουν και που ανακατεύονται με όλα αυτά τα έργα που γίνονται στην πόλη μας. Ένας από όλη αυτή την ομάδα, από όλο αυτό το team. Και επίσης πιστεύω ότι ο πιο υπεύθυνος εδώ στην προκειμένη περίπτωση για τα νερά είναι η ΔΕΙΑΗ. Στη ΔΕΙΑΗ λοιπόν ο κύριος Σουφοκλής από εδώ, ο κύριος Μαυρογιάννης, πήγε πότε το 2014. Είναι από 5 χρόνια. Το 2016. Το 2019 λοιπόν πήγε και έκανε καταγγελία και έδειξε, εδώ υπήρχαν κάποιες χάρες. Γιατί από εδώ ξεκινάει η μεγάλη κατηφόρα που στέλνει το νερό στα σπίτια μας. Εδώ υπήρχαν κάποιες χάρες ομβρίων υδάτων. Υπήρχε όμως μια κακοτεχνία εδώ στο οδόστρωμα, έκανε ένα παπούρι εδώ ο δρόμος, γιατί εδώ ήταν όλα βουνά, σκαφτήκαν για να γίνει ο δρόμος. Υπήρχε λοιπόν ένα παπούρι, όταν και κάποια στιγμή ήρθαν να φτιάξουν αυτό το παπούρι για να μην έχουμε ατυχήματα, να το ισιώσουν. Και έτσι έβγαλαν και τις κάρες αυτές τις λιγοστές που υπήρχαν εδώ, αν και εδώ θέλεις κάρες από εδώ, να πάει μέχρι ένα χιλιόμετρο δηλαδή κάτω. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν τις επόμενες ημέρες έρθει μια κακοκαιρία που μπορεί να διαρκέσει 2 με 3 ημέρες, εκεί η περιοχή θα γίνει Βενετία. Θα πλημμυρίσει εντελώς. Μα δυστυχώς, κύριε Δασκαλά, γι' αυτό φοβηθήκαμε κι εμείς και γι' αυτό σπέψαμε να έρθουμε σε εσάς, γιατί αν θρηνήσουμε θύματα, μετά δώρο να έρθουν να μας χαϊδέψουν το κεφάλι και να μας πούνε συγγνώμη και συγγνώμη. Τώρα πρέπει να έρθουν, πριν μας πνίξει το νερό. Αν μας πνίξει το νερό, τότε να έρχονται να μας ανάβουν ένα καντήλι, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Μετά δεν είναι αυτό λύση. Γι' αυτό προσπαθούμε, θα ήθελα, αλήθεια το λέω, θα ήθελα να μου πείτε πού θα πρέπει να απευθυνθούμε πια για να ευαισθητοποιηθεί έστω ένας άνθρωπος να έρθει εδώ πέρα να μας σώσει. Γιατί αυτό ζητάμε να μας σώσει. Εδώ είναι ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης, που βεβαίως δεν είναι αρμόδια. Εδώ πέρα η περιφέρεια έχει λόγο στο να παρέμβει, κύριε Λεονταράκη. Κοιτάξτε, όσον αφορά τώρα το ρήμα του Κοτσαμπαδιανό που είναι κοντά, είναι σε ένα αρκετά ικανοποιητικό ποσοστό όσον αφορά τον καθαρισμό. Έτσι, μιλάμε για ένα μήκος γύρω στα 60 χιλιόμετρα, με τα πιο επικίνδυνα σημεία να εκτείνονται γύρω στα 16 χιλιόμετρα μήκος. Από ό,τι είδα εγώ τις εικόνες, προσπάθησα να εντοπίσω χάρες απορροής, αλλά δεν είδα. Έτσι, και είναι ένα ζήτημα. Και όπως είπε ο κύριος στη σύνδεση, το να υπήρχε παράδειγμα η σχάρα και να αποτραβήξει για κάποιο λόγο, σίγουρα πρόβλημα δημιούργησε και όχι κάποια λύση να δώσει. Κοιτάξτε, εγώ το σημείωσα ήδη και θα απευθύνω στις δικές μας υπηρεσίες αύριο εδώ από μεριάς περιφέρειας τουλάχιστον τι θα μπορούσε να γίνει όσον αφορά τη συγκράτηση των ομβρίων. Αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο, όπως σας είπα προηγουμένως, η πολιτική προστασία είναι ένα σύστημα, μια αλυσίδα το οποίο μας αφορά όλους. Και Δήμο και περιφέρεια. Να σας διακόψω λίγο. Ναι, παρακαλώ. Εδώ υπάρχουν, από ό,τι ξέρουμε, υπάρχουν ήδη εγκαταστάσεις για τα όμβρια ύδατα, γιατί υπήρχαν και σχάρες. Άρα υπάρχουν οι προδιαγραφές. Απλώς πρέπει να έρθει κάποιος μηχανικός. Να έρθει κάποιος λάθος. Προφανώς εργολάβος εδώ. Ορίστε. Λέω, προφανώς ίσως εκκλήσει να είναι λάθος όσον αφορά την κατεύθυνση των νερών. Ίσως να ήταν λάθος οι σχάρες, αλλά οι σχάρες αυτές κάπου οδηγούσαν τα νερά. Άρα υπάρχει η υποδομή. Οι σχάρες πρέπει να τοποθετηθούν και ίσως να τραβηχτούν και καινούργιες σχάρες, να μπουν και καινούργιες να τοποθετηθούν και να γίνει ένα συμπλήρωμα της υποδομής. Αλλά αν δεν έρθει κάποιος όμως, δεν θα γίνει αυτό ποτέ. Ήδη έχουν περάσει 13 χρόνια, ρε παιδιά. Είναι 13 χρόνια, δεν είναι ένας χρόνος και δύο. Πάντως είναι σημαντικό αυτό που είπε ο κύριος Λεονταράκης τώρα. Είναι σημαντικό αυτό που είπε ότι αύριο η περιφέρεια Κρήτης θα δει πώς μπορεί να παρέμβει στο σημείο και πώς μπορεί να κινητοποιηθούν και άλλες υπηρεσίες. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα του 2023 η πολιτική προστασία έχει εμπλεκόμενες πολλές υπηρεσίες που πρέπει να συντονιστούν. Μόνο που τα καιρικά φαινόμενα δεν περιμένουν ποτέ αυτόν τον συντονισμό. Ακριβώς. Είδατε τι έγινε πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν περιμένουν κανένα. Και εμείς φοβόμαστε το χειρότερο. Γιατί φανταστείτε να κάνει μια τέτοια βροχόπτωση που έκανε πάνω. Τελειώσαμε. Δηλαδή, εγώ φοβάμαι. Τελειώσαμε. Καταλήγουν τα νερά από 13 δρόμους.
Από 13 θα το πούμε αυτό. 13 δρόμους. Από 13 δρόμους εδώ γύρω-γύρω καταλήγουν τα νερά σε αυτόν εδώ. Δηλαδή είναι ποτάμι. Δηλαδή ήταν ένα ρέμα το οποίο πραγματικά, σας μιλάω αλήθεια γιατί εγώ ήμουν παιδάκι τότε και μεγάλωσα εδώ, δεν φοβόμαστε τότε που ήταν το ρέμα, γιατί δεν το ρέμα... Δεν επηρέαζε τα σπίτια μας. Τώρα φοβόμαστε με αυτό που κάνανε. Δηλαδή πήγαν να κάνουν κάτι να μας βοηθήσουν και το καταλαβαίνω και το... Το επαινώ, αλλά μας τα αφήσαν... Να μας βοηθήσετε λίγο να μας πείτε την οδό. Είναι σαν να φτιάξω εγώ ένα αυτοκίνητο να σας το δώσω να κάνετε τη δουλειά σας και να μην του βάλω φρένα. Να μας πείτε λίγο την οδό. Την οδό για να έρθουν αύριο... Είναι η συνέχεια της Αστρινάκη. Να σας πω, ναι Μάνο, είναι η συνέχεια της Αστρινάκη, αλλά από εδώ και κάτω δεν υπάρχει διεύθυνση. Ούτε ονοματοδοσία, ούτε οδό μας βάλανε, ούτε φώτα μας βάλανε, ούτε σχάρες μας βάλανε, ούτε πεζοδρόμια. Δηλαδή, και είναι 13 χρόνια, δηλαδή εγώ το λέω και... Το σκέφτομαι και λέω τώρα αλήθεια. Οι λογαριασμοί, πού έρχονται οι λογαριασμοί στο σπίτι σας? Ούτε δεν μπορούν να μας βρουν, παιδιά. Δεν μπορούν να μας βρουν. Εγώ είχα 13 μήνες να πάρω λογαριασμό του νερού. Γιατί έχουμε βάλει την πίσω μεριά του σπιτιού μας. Η πίσω μεριά είναι ένα αδιέξοδο με τσιμέντο, ούτε δρόμος καν δεν είναι. Αλλά εκεί υπάρχει οδός και έχω δώσει εκεί. Μια μας βρίσκουν, μια δεν μας βρίσκουν. Ούτε ο Θεός δεν μας βρίσκει εδώ έτσι που το κάναμε τώρα. Δηλαδή τόσο μπερδέψαμε το θέμα. Εγώ ελπίζω η απόψινη... Είναι δυνατόν, δηλαδή είμαστε το 2023 είμαστε πια. Εγώ ελπίζω η απόψινη σύνδεση κάτι να κάνει και να βοηθήσει την περιοχή, γιατί πολλές φορές έχουμε έρθει και εμείς με τα συνεργεία της Crete TV εκεί, βλέποντας αυτό το ορμητικό ποτάμι. Δεν ξέρω, Γεωργία, αν θέλεις να πεις κάτι τελευταίο, αν θέλει να μιλήσεις. Να δώσουμε το λόγο και σε άλλους κατοίκους. Να πούμε και για την επικινδυνότητα. Ναι. Επίσης, αυτός ο δρόμος, επειδή είναι δρόμος που ενώνει τον Κατσαμπά με τις Πατέλες και επειδή είναι ένας δρόμος πολύ μεγάλος, είναι 8 μέτρα πλάτος αν δεν κάνω λάθος, είναι ένας πολύ μεγάλος δρόμος, δηλαδή ήταν ένα πολύ καλό έργο, 16 μέτρα λέει εδώ ο κύριος Μαυρογιάννης. Περνάνε πάρα πολλά αυτοκίνητα τη μέρα, πάρα πολλά, και αν δείτε αυτός ο δρόμος όπως ανεβαίνει απάνω που είναι 16 μέτρα, έχει ένα σταυροδρόμι εδώ, το πρώτο σταυροδρόμι. Έχουν βάλει stop, δηλαδή κόβουν το δρόμο ταχείας κυκλοφορίας και δίνουν προτεραιότητα σε ένα αδιέξοδο και σε ένα δρόμο που είναι βοηθητικός. Και κόβουν το δρόμο. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που ανεβαίνουν να πάνε με τα αυτοκίνητά τους σε κάποιο σημείο σταματάνε γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν. Να περάσουν, να σταματήσουν. Δεν μπορούν να ελέγξουν γιατί υπάρχει μια γωνία εδώ η οποία δεν βοηθάει στο να έχει ορατότητα όταν ο άλλος κατεβαίνει. Με αποτέλεσμα. Το ίδιο είχε γίνει και στο παραπάνω σταυροδρόμι του ίδιου δρόμου. Μέχρι που σκοτώθηκε ένα παιδί και μετά που σκοτώθηκε αυτό το παιδί ήρθαν και αλλάξαν το stop. Δηλαδή και εδώ, για να αλλάξουν και εδώ το stop, να αφήσουν το δρόμο ελεύθερο, πρέπει να σκοτωθούν πάλι οι άνθρωποι. Πάμε. Δηλαδή επικινδυνότητα, λάθος στα σήματα, δεν υπάρχουν φώτα, δεν υπάρχουν σχάρες. Δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο. Δώσουμε το λόγο και σε άλλους κατοίκους, Μάνο. Ναι, Γιώργια, πολύ γρήγορα. Έχει άλλα πράγματα. Είναι πολλά τα προβλήματα. Ελάτε, να μας πείτε λοιπόν τα προβλήματα που έχουμε. Τα προβλήματα εδώ στο δρόμο αυτόν είναι πολλά, έχει επικίνδυνα, το οποίο δεν έχουν φτιάξει έργο σωστό και θα υπάρχει πάντα επικινδυνότητα. Πολλά τα ατυχήματα εδώ. Πάρα πολλά τα ατυχήματα και έχουμε, φοβόμαστε και τα παιδιά μας να βγουν έξω και εμείς οι ίδιοι κινδυνεύουμε, γιατί είναι ένας δρόμος, το έχουν κάνει σαν ταχείας. Το οποίο κινδυνεύουμε όλοι σε αυτό το δρόμο. Βεβαίως. Να δώσουμε το λόγο και στις κυρίες. Εδώ πέρα να μας πούν τα παιδιά, οι μαθητές πώς πηγαίνουν στο σχολείο. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η βροχή. Το μεσημέρι που σχολάγαν τα παιδιά, τρία παιδιά δεν μπορούσαν να τα βάλω εγώ στο σπίτι, γιατί ήταν λίμνη εδώ μπροστά στο σπίτι. Και τα πήγαμε την πίσω μεριά από το στενό για να τα βάλουμε στο σπίτι. Κινδυνεύουν τα παιδιά. Βέβαια. Μάλιστα. Ελάτε και εσείς να μας πείτε μια κουβέντα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει, είχα μιλήσει και την προηγούμενη φορά, είναι η ασφάλεια των παιδιών μας. Το ότι ο άντρας μου βάζει παλέτες για να πάει στη δουλειά, το γνωρίζετε, το έχω ξαναπεί. Σήμερα με τέτοια βροχή δεν μπορούσα να φύγω από εδώ, να πάω να πάρω τα παιδιά μου από το σχολείο. Μια ανασφάλεια τεράστια, τεράστια. Λέμε να πάμε. Θα γυρίσουμε, θα προλάβουμε να γυρίσουμε. Δεν προλαβαίνουμε να περάσουμε να πάμε απάνω. Δεν ανεβαίνουμε για κανένα λόγο. Και μία κυρία από εδώ. Καλησπέρα και από μένα. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Καταρχήν δεν μας βρίσκει ούτε ο Θεός, όπως είπαν. Έχει χρειαστεί να έρθει η αστυνομία. Δεν βρίσκει διεύθυνση, δεν βρίσκει οδό. Έχουμε να καλέσουμε ένα ασθενοφόρο. Δεν θα ξέρει να έρθει το ασθενοφόρο να μας βρει. Πραγματικά είμαστε ξεχασμένοι. Πρέπει οπωσδήποτε κάποιος να επέμβει. Δεν ξέρω, ο νέος δήμαρχος, ίσως, αν το επιθυμεί και εκείνος. Ας έρθει να δει και ο ίδιος με τα ίδια τα μάτια. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Μάλιστα. SOS, Μάνο, εδώ από την περιοχή Αγία Κατερίνη.
Και τώρα θα σε αποδεσμεύσουμε. Από τη νέα δημοτική αρχή. Κρατάμε το γεγονός ότι η Περιφέρεια Κρήτης θα κάνει κάτι αύριο. Γεωργία, θα κάνουμε μία σύνδεση ακόμα. Την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε θα είσαι στην Εθνική Αντιστάσεω στον ύψο των ΕΛΤΑ, εκεί που είναι το περίεργο επικίνδυνο φανάρι του Ηρακλείου, για να δούμε εικόνες που πραγματικά εκεί πρέπει να κάνεις το σταυρό σου για να περάσεις. Να ευχαριστήσω θερμά τους κατοίκους που μέχρι και αυτή την ώρα μαζεύτηκαν εκεί για να μεταφέρουν την δική τους αγωνία και βεβαίως, κύριε Λεονταράκη, κρατάμε αυτή τη δέσμευση ότι η περιφέρεια θα κινητοποιηθεί για το συγκεκριμένο σημείο, για να κινητοποιηθεί ίσως και ο Δήμος. Κύριε Σκάλια, είναι το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε στην πρώτη φάση, τουλάχιστον να μην μπούμε πια στην αρμοδιότητα, αλλά κάπου να ξεκινήσουμε τουλάχιστον να. Πάντως, το σημείο, κατά τη γνώμη μου, είναι μέσα στα τρία πιο επικίνδυνα σημεία της πόλης του Ηρακλείου όσον αφορά τα πλημμυρικά φαινόμενα. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε, είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 10.30 εδώ, ζωντανά σε ώρα αιχμής και μιλάμε για τα πλημμυρικά φαινόμενα, για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες. Τώρα θα πάμε και στο κομμάτι των επικίνδυνων φαναριών, όπως και κτηρίων τα οποία χαρακτηρίζονται τιμόρροπα, πάντοτε με τη βοήθεια και την αρρωγή της ανθρώπινης ασπίδας. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε πολύ γρήγορα και θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Κασαπάκη, στο κομμάτι των επικίνδυνων σημείων όσον αφορά τα πλημμυρικά φαινόμενα. Φαίνεται ότι κάθε χρόνο, και δεν αφορούν μόνο το Ηράκλειο, αφορούν όλες τις πόλεις της Κρήτης αλλά και περιοχές της ενδοχώρας, κάθε χρόνο έχουμε όλο και περισσότερες περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Υπάρχει εξήγηση σε αυτό? Σε ό,τι αφορά τις πλημμύρες. Όσον αφορά τις πλημμύρες. Ναι, εδώ προηγουμένως στο διάλειμμα έλεγα στον πρόεδρο, κύριο το Φραγκιώτο Δασκαλάκη, ότι η άναρχη δόμηση, η οποία ξεκινάει από την ίδια την πολιτεία. Και ποια είναι η πολιτεία? Αυτούς που ψηφίζομαι. Οι οποίοι παίρνουν μια καρέκλα και από εκεί και έπειτα δεν έχουν πάει στο εξωτερικό, δεν έχουν ταξιδεύσει, δεν έχουν ενημερωθεί. Απλώς κοιτάνε όταν θα γίνει το θέμα, η πλημμύρα και οτιδήποτε, να ευαισθητοποιηθούν λίγο και να κάνουν μέτρα προστασίας. Έτσι. Η πρόληψη για μένα είναι η πρόληψη. Τι είναι η πρόληψη? Είναι και εμείς ως ανθρώπινη ασπίδα και πριν 2 χρόνια δώσαμε κάποια στοιχεία και τα δώσαμε και σήμερα και είδατε αναδείχθηκε το θέμα στις Πατέλες. Το ξέρω το σημείο αυτό. Εκεί ήταν παλαιότερα κήποι κλπ. Η πρόληψη λοιπόν ξεκινάει και από την εκπαίδευση η οποία έχουμε ήδη εμείς από τους γονείς, από τα σχολεία, από τον περίγυρο. Αν προηγουμένως είπε ο κ. Λονταράκης πόσα φρεάτια υπάρχουν στο Ηράκλειο. Αν πάμε μία βόλτα τώρα όλα είναι φραμμένα. Γιατί και οι εργαζόμενοι δεν έχουν την ευαισθησία στην καθαριότητα, χωρίς να θέλω να θίξω κάποιον, να μην περάσει ο επόπτης για να το καθαρίσουν. Κοιτάξτε όμως, ο εργαζόμενος στην υπηρεσία καθαρίζει. Η πρόληψη, η εκπαίδευση. Μισό λεπτό, κύριε Κασαπάκη. Έτσι. Οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία καθαριότητας δεν είναι υποχρεωμένοι να καθαρίσουν για τα φρεάτια. Άλλες υπηρεσίες πρέπει να το κάνουν αυτό. Ενώ οι άνθρωποι που δουλεύουν στα απορριμματοφόρα ήδη κάνουν μια εξαιρετικά δύσκολη δουλειά για να μπουν στη διαδικασία να καθαρίζουν και φρεάτια. Όχι, δεν είπα αυτοί. Οι οδοκαθαριστές. Αν πάτε στο πάρκο του Γεωργιάδη θα το δείτε αυτό. Και μια στιγμή θα πλημμυρίσουν όλα εκεί. Mm-hmm. Δώσαμε κάποια χρήματα εκεί. Άρα η άναρχη δόμηση, αυτό το λέω πάλι, και η εκπαίδευση μέσα από τα σχολεία, από τα νηπιαγωγεία. Μέσα από τη σκέψη ότι θα κάνεις κάποιο παιδί, λέει πόσο χρόνο είναι το παιδί, σου λέει 3, το χάσες. Mm-hmm. Από τη σκέψη ότι θα κάνεις ένα παιδί, πρέπει να είσαι σε τέτοια διάθεση ούτω, να του περάσεις μηνύματα ακόμα και μέσα όταν είναι στην κοίηση η γυναίκα. Ωραία. Βγαίνοντας λοιπόν, και δεν θα κοιτάμε, α, εγώ θα σώσω την Ελλάδα. Όχι. Ο καθένας βάνει το λιθαράκι του και να μην το χλεβάζει ο καθένας. Δεν πειράζει. Ο χλεβασμός, πώς νιώθει αυτός όταν κάνει κάτι το να μην πλημμυρίσουμε ή οτιδήποτε άλλο. Ωραία. Θέλω, κύριε Λεονταράκη, να σταθούμε στο κομμάτι των παρεμβάσεων. Είπατε ότι έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις από την περιφέρεια Κρήτης. Πριν από
λίγες ημέρες εδώ στο ίδιο πλατό ήταν καλεσμένος ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Αρναουτάκης. Ναι. Και είπε ότι τον τρομάζει η ιδέα ότι θα μπορούσε να πέσει στην Κρήτη ποσότητα νερού αντίστοιχη με αυτό το φαινόμενο που σημειώθηκε στην Θεσσαλία. Δηλαδή ουσιαστικά ούτε η Κρήτη μπορεί να αντέξει ένα τέτοιο φαινόμενο. Δεν νομίζω, κύριε Δασκαλάκη, να υπάρχει σημείο στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στην Κρήτη, που να μπορέσει να αντέξει 1000 χιλιοστά νερού σε λιγότερο από 24 ώρες, να πούμε 48 ώρες. Αλλά πραγματικά δεν νομίζω να υπάρχει υποδομή που να αντέχει. Και με αφορμή λοιπόν τη Θεσσαλία, και επειδή είμαστε στην αναδιάθρωση του μηχανισμού της πολιτικής προστασίας, με συγχωρείτε γενικότερα, πλέον σε ό,τι έχει να κάνει με τα αντιπλημμυρικά έργα και με τις παρεμβάσεις γενικότερα, η κατεύθυνση είναι να έχουμε σαν δεδομένο την περιοχή της Θεσσαλίας. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Αν ένα αντιπλημμυρικό κατασκευάστηκε έχοντας σαν μπούσουλα, σαν γνώμονα τα υδρολογικά στοιχεία των τελευταίων 30 ετών, πλέον αυτό δεν ισχύει. Νομίζω ότι είναι στη θετική κατεύθυνση, τουλάχιστον για τα επόμενα αντιπλημμυρικά, που εύχομαι να είναι πάρα πολλά, διότι σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, ναι, μεν προχωράμε σε παρεμβάσεις, προχωράμε σε καθαρισμούς, αλλά αυτή τη στιγμή αναζητούνται χρηματοδοτήσεις πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ σε ό,τι έχει να κάνει με 20 πολύ σοβαρά και επικίνδυνα σημεία. Και μιλάμε εκτός το κόστος των μελετών. Έτσι. Άρα θα πρέπει και η πολιτεία, σύμφωνα με την αναδιάθρωση που επίκειται, είναι στη διαβούλευση αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον να φροντίσει την αυτοδιοίκηση. Έτσι. Γιατί μέχρι τώρα, κακά τα ψέματα, είμαστε ο φτωχός συγγενής του όλου μηχανισμού και πραγματικά είναι αμαρτία, είναι κρίμα, διότι επιτελείται ένα πάρα πολύ σοβαρό έργο. Και αν με επιτρέπετε, διότι θα πρέπει να υποθεί και αφορά τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης, πραγματικά τους ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Πρόσφατα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία εποπτεύει όλους τους ΟΤΑ της χώρας, κατέταξε την Περιφέρεια Κρήτης πρώτη μεταξύ 13 περιφερειών όσον αφορά τα έργα, τις παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την αντιπλημμυρική θωράκιση. Βέβαια, αυτό από τη μια δείχνει, αν το θέλετε, τη διάθεση, την ευθύνη που αναγνωρίζουμε σαν περιφέρεια, σαν περιφερειακή αρχή, αλλά και σαν υπηρεσίες. Από την άλλη, όμως, δεν σημαίνει και τίποτα. Μάλιστα. Διότι είδαμε τι έγινε στη Θεσσαλία και, αν μου επιτρέπετε, επειδή έχει σημασία, σε συνέχεια αυτό που είπε ο κ. Κασαπάκης, από το 2017 η περιφέρεια, σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία Εδάπτων, έχει μια μελέτη η οποία αφορά τις λεκάνες απορρέωσης του νησιού, τα πλημμυρικά σημεία δηλαδή. Και έρχεται να κουμπώσει όσον αφορά την άναρχη δόμηση. Σε πολλά σημεία εξ αυτών, αν δείτε τι προτείνει η μελέτη, πραγματικά μιλάμε για ένα σοκ το οποίο θα πρέπει να υποστούν αυτές τις περιοχές. Διότι είναι περιοχές, σημεία τα οποία είναι πλουτοπαραγωγικά, παράγουν με λίγα λόγια, αλλά θα πρέπει να φύγουν με την έννοια πια το ότι υπάρχουν και εγκατασταθήκαν και δημιουργήθηκαν σε σημεία τα οποία είναι 100% πλημμυρικά, τα οποία είναι είτε φυσικά ρέματα είτε εμποδίζουν τη ροή του νερού. Άρα καταλαβαίνετε ότι ανοίγουμε μια ζήτηση μετά που σαφώς θα πρέπει να ανοίξει, και δύσκολη και επιπόνη και πολυδάπανη. Και όσον αφορά την εκπαίδευση, είναι σημαντικό να το πούμε, ένα πάγιο αίτημα και εμένα προσωπικά αλλά και της περιφέρειας γενικότερα, της περιφέρειας Κρήτης, είναι το ότι το μάθημα, η πολιτική προστασία πλέον σιγά σιγά θα αρχίσει να γίνεται μάθημα στα σχολεία. Πιλωτικά και θέλω να πιστεύω και εύχομαι, γιατί όχι και μόνιμα. Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω για τα μηνύματα που μας στέλνετε και για τα τηλέφωνα. Ωραία, εμείς στην Κρήτη TV είναι η ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. Βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας. Δασκαλάκης παπάκι κρήτη.tv.gr το mail της εκπομπής και 2810-38000 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο, κύριε Δασκαλάκη, να ξεκινήσουμε λίγο το κομμάτι με τα φανάρια. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Εγώ προσωπικά έχω μπει στη διαδικασία πάρα πολλές φορές να γράψω σχόλιο στην εφημερίδα Νέα Κρήτη για τα λεγόμενα φανάρια του τρόμου, τα τρελά φανάρια του Ηρακλείου. Ποτέ δεν έχω βρει ποια είναι η υπηρεσία, γιατί και εκεί, κύριε Λεονταράκη, στο κομμάτι των φαναριών είναι πολλές οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Ανάλογα το σημείο. Θέλω να ξεκινήσουμε με το πρώτο βίντεο που αφορά τα φανάρια στην Γερονιμάκη. Κύριε Δασκαλάκη, ο λόγος σε εσάς. Λοιπόν, θα πρέπει καταρχήν να συμφωνήσουμε ότι κάθε τομέας καταρχήν που μας απασχολεί ως ανθρώπινη ασπίδα για εμάς δεν υπάρχει δευτερεύοντας τομέας ή πρωτεύων τομέας. Κάθε τομέας για εμάς, εκεί όπου κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή, για εμάς είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, ξεκάθαρα. Ένα από τα θέματα που μας απασχολούν και εδώ στο ενεργητικό μας θα δει κανείς ότι έχουμε διορθώσει πολλές φορές κρεμασμένα φανάρια, εθελοντικά πάντα. Θα καλέσουμε ενδεχομένως τον ηλεκτρολόγο που θα πρέπει και εδώ
δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, υπάρχει ένας ηλεκτρολόγος, ακούστε το αυτό, υπάρχει ένας ηλεκτρολόγος φαναριών σε ολόκληρη την Κρήτη. Αυτό από μόνο του κάτι λέει. Δεν προλαβαίνει αυτός ο άνθρωπος σε καμία των περιπτώσεων να τρέξει σε όλες τις βλάβες με φανάρια σε ολόκληρη την Κρήτη. Θα ήθελα να βάλετε μια νοτελεία και να ακούσουμε, να δούμε λίγο το βίντεο, γιατί θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Να δούμε λίγο, είναι η συμβολή Γερονιμάκη με Εθνικής Αντιστάσεως. Εδώ, δεν ξέρω αν θέλετε να το σχολιάσω. Βεβαίως, σχολιάστε το. Εδώ είναι επί της Εθνικής Αντιστάσεως, αμέσως και τα τέσσερα φανάρια στη σειρά, από εκεί που ξεκινάει η Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι και να πάμε στην γέφυρα της Κνωσού ψηλά, θα δούμε ότι και στα τρία φανάρια συγκεκριμένα υπάρχουν κενά σημεία. Εδώ, ποιο είναι το κενό σημείο εδώ, ποιο είναι το επικίνδυνο σημείο. Θα ανάψει το φανάρι εδώ με πορτοκαλί για το αυτοκίνητο που θέλει να μπει δεξιά. Έχει ανάψει πράσινο στον πεζό απέναντι. Σε πολλές των περιπτώσεων ο πεζός θα κατέβει τα σκαλοπάτια από το συγκεκριμένο κατάστημα ζαχαροπλαστείο χωρίς να ελέγξει, διότι έχει ανάψει το πράσινο για να περάσει. Και ο οδηγός του αυτοκινήτου, βλέποντας ότι έχει ανάψει πορτοκαλί, θα δούμε σε πολλές των περιπτώσεων τους πεζούς να κινδυνεύουν άμεσα να τους πατήσει ένα αυτοκίνητο το οποίο θέλει να περάσει. Και σε πολλές των περιπτώσεων οι οδηγοί αυτοί δέχονται κορναρίσματα από πίσω, με ό,τι σημαίνει αυτό για το άγχος που έχει ο οδηγός, για να προσέξει τον πεζό ο οποίος κατεβαίνει από τα συγκεκριμένα σκαλοπάτια στο σημείο αυτό. Πολύ επικίνδυνο. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσει το φανάρι όπως και στο συγκεκριμένο φανάρι που βλέπουμε εδώ, απ' έξω από τα υλικά. Βάλτε πάλι μια νοτελεία, γιατί θέλω να ακούσουμε και τον ήχο χώρου, γιατί κατά τη γνώμη μου το χαρακτηρίζω το πιο επικίνδυνο σημείο όσον αφορά τους φωτεινούς σηματοδότες. Ισχύει εδώ. Δηλαδή βλέπουμε ότι κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα από κάτω προς τα πάνω και την ίδια ώρα έχει ανάψει πορτοκαλί για να στρίψουν αριστερά το δρόμο που οδηγεί στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Εδώ θα δούμε λοιπόν τρεις οδηγούς οχημάτων εγκλωβισμένους στη μέση των φαναριών, ενώ τους έχει ανάψει το πορτοκαλί, δικαίως δηλαδή θέλουν να περάσουν. Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε 11 ακριβώς. Θα μεταφέρω κάποια ερωτήματα που έχουν έρθει στη σελίδα της εκπομπής όσον αφορά τα επικίνδυνα φανάρια. Κάνουν μία αναφορά, κυρία Λεονταράκη, με τη διαφορετική διαδικασία που έχει ξεκινήσει πλέον με τα φανάρια στην παραλιακή Λεωφόρο. Δηλαδή, τοποθετήθηκε ένα φανάρι λίγο μετά το Τάλος Πλάζα. Ναι. Ο δρόμος που στρίβει αριστερά για να πάει κάποιος στα Καμίνια στη Μάχης Κρήτης. Αυτό ουσιαστικά λέει μετατόπισε το κυκλοφοριακό πρόβλημα του Ηρακλείου στην παραλιακή εκεί, χωρίς να επιλύσει το πρόβλημα στην παραλιακή όσον αφορά το κομμάτι του κυκλικού κόμβου με την Γιαμαλάκη. Είναι ένα θέμα αυτό. Εκεί χρειάζεται μια διαφορετική ρύθμιση στο φανάρι. Είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας Κρήτης στο παράκτιο μέτωπο. Είναι, ένα μέρος είναι. Όντως, επειδή είμαι κάτοικος της περιοχής και πολύ συχνά περνάω την παραλιακή, είναι ένα ζήτημα και σε συνδυασμό με τον κόμβο της Γιοφύρου, δημιουργεί έτσι μια αποπνικτική κατάσταση όσον αφορά την κίνηση στο δυτικό μέρος της πόλης που πραγματικά δοκιμάζει τις αντοχές των Ηρακλειωτών, των οδηγών γενικότερα. Εγώ θα έλεγα να το πάω ακόμα παρακάτω ότι το Ηράκλειο γενικότερα θέλει μια συζήτηση, μια μελέτη, αλλά να ανοίξει συζήτηση όσον αφορά το κυκλοφοριακό, διότι πραγματικά μεγαλώνοντας την πόλη, σαφώς έχει αυξηθεί ο αριθμός των αυτοκινήτων, των επισκεπτών το καλοκαίρι και γενικότερα. Αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι μια ανθρώπινη πόλη, σε καμία περίπτωση. Δύσκολα προσπελάσιμη, από το ένα σημείο της πόλης να πας στο άλλο, πραγματικά θα πρέπει να είσαι εξοπλιστή με υπομονή, με αντοχές και αν σου τύχει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ έκτακτο, αφιβάλλω θα φτάσει στην ώρα σου. Έτσι, δηλαδή. Και μιλάμε και για πεπαλαιωμένα φανάρια. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να δούμε μια φωτογραφία από ένα φανάρι που μας έστειλε το υλικό η ανθρώπινη ασπίδα και ο κύριος Δασκαλάκης. Θέλω να τη δούμε αυτή την φωτογραφία. Βλέπουμε φανάρια μιας άλλης εποχής, κυρία Δασκαλάκη, να εξακολουθούν να υπάρχουν στο Ηράκλειο. Καταρχήν δεν λειτουργούν τα συγκεκριμένα φανάρια. Ξεκινάμε από αυτό δηλαδή, όπως και πολλά άλλα φανάρια στην πόλη του Ηρακλείου και όχι μόνο δεν λειτουργούν. Δεν ξέρω γιατί τα έχουν βγάλει εκτός λειτουργίας, όπως και το συγκεκριμένο. Εκτός από αυτό θα δούμε, κύριε Δασκαλάκη, στα περισσότερα φανάρια tie-up. Θα δούμε σύρματα,
θα δούμε καλώδια να έχουν δέσει τα φανάρια. Με το πρώτο φύσμα του ανέμου αντιλαμβάνεστε ότι αυτά κόβουν με κίνδυνο να φύγουν από τη θέση τους, να δημιουργήσουν θανάσιμο τραυματισμό. Κάποια κρέμονται στην γυριολεξία σε μια κλωστή. Κάποια πραγματικά κρέμονται. Κάποια έχουν ως βάση σαθρακιασμένες βάσεις, σκουριασμένες βάσεις. Ένας κίνδυνος παραπάνω την μέρα που φυσάει ο άνεμος να κόψουν τα φανάρια αυτά πραγματικά και να πέσουν πάνω στο οδόστρωμα. Γενικότερα όσον αφορά τα φανάρια, νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε ξανά όσον αφορά την αποκατάστασή τους, όχι μόνο στην πόλη του Ηρακλείου, επαναλαμβάνω, σε όλες τις πόλεις της Κρήτης έχουμε αυτό το πρόβλημα και αμή τι άλλο, αυτό είναι το εγχειρίδιο χρήσης του κάθε οδηγού, όπως είναι και οι πινακίδες άλλωστε, θέματα τα οποία δεν τα αντιμετωπίζουν στην Ευρώπη, έχουν λυθεί κατά ένα δικό τους τρόπο μαγικό, φαντάζει για εμάς τους Έλληνες, για αυτούς είναι μια πραγματικότητα, είναι μια κανονικότητα. Σε εμάς εδώ νομίζω ότι η κανονικότητα είναι τα κρυμμένα φανάρια, να μην φαίνονται από κάποια δέντρα, από κάποια αυτοκόλλητα που εδώ θα μοιήσουμε και τους ξένους ακόμα. Το έχουμε δει και αυτό, να βάζουν αυτοκόλλητα, να κρύβουν τα φανάρια με ξένες ευρωπαϊκές ομάδες. Και φυσικά όσον αφορά τις κρυμμένες πινακίδες, όπως βλέπουμε εδώ στην φωτογραφία, δεκάδες, εκατοντάδες, επιτρέψτε μου, χιλιάδες είναι οι πινακίδες που είναι κρυμμένες στην κυριολεξία, είτε από τη λεμονιά του κήπου μας, είτε από μια μογκαβίλια, είτε από ένα άγριο δέντρο. Ή διαφημιστικά πάνω στις πινακίδες. Ή διαφημιστικά πάνω στις πινακίδες. Θεωρώ ότι εδώ είμαστε πολύ πίσω όσον αφορά στο κομμάτι της παιδείας που αναφέραμε και προηγουμένως, όσον αφορά τις κρυμμένες πινακίδες. Για εμάς την ανθρώπινη ασπίδα αυτό αποτελεί μια καθημερινότητα. Δεν παίρνει πάνω από 1-2 λεπτά, στην κυριολεξία όμως, για να καθαρίσουμε τα συγκεκριμένα σημεία με τις σημάσεις που βλέπουμε, για παράδειγμα, στις εικόνες. Αυτό θα μπορούσε οποιοσδήποτε πολίτης να το κάνει, οποιοσδήποτε ο οποίος εδώ έχει... Εδώ stop, να υποθέσω, είναι εδώ αυτό. Εδώ υπάρχει ένα stop, το οποίο είναι... Σε ποια περιοχή είναι εδώ? Είναι στον κόβο του Μπαλί, αν δεν απατώμε. Το οποίο είναι, αμή τι άλλο, μείζωνα σημασίας η σήμαση συγκεκριμένη. Σε προειδοποιεί ότι θα πρέπει να σταματήσεις, διότι διέρχεσαι σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Για αυτούς, ξαναλέω, για τους ξένους επισκέπτες, είναι το εγχειρίδιο χρήσης. Είναι το manual book, όπως λένε και οι ίδιοι, και δυστυχώς για αυτούς, όταν έρχονται σε ένα μέρος που δεν βλέπουν σημάσεις, για εμάς αποτελούν άμεσο κίνδυνο. Και για τους ίδιους φυσικά, αλλά και για εμάς. Θέλω να δούμε και θέλω να πάμε σε μια περιοχή και θα έρθω σε εσάς, κύριε Παντερή. Στο Κακό Όρος, στην παλιά Εθνική, στο Κακό Όρος, που το χειμώνα πολλές φορές ο ηλεκτροφωτισμός είναι σχεδόν ανύπαρκτος, γιατί έχουν καεί οι λάμπες, και την ίδια ώρα έχουμε σκουριασμένα μπάρες ή μπάρες που έχουν φύγει τελείως από το σημείο. Σε πολύ λίγο θα δούμε βλέπουμε τη φωτογραφία. Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Έχουν κόψει βίδες από τη σκουριά. Αυτή η μπάρα είναι ανύπαρκτη. Ακόμα και πάνω να ήταν, δηλαδή να μην είσαι πέσει κάτω, δεν έχει καμία δύναμη να σταματήσει σε περίπτωση ατυχήματος όχημα που θα πέσει πάνω. Εδώ, κύριε Κασαπάκη, νομίζω ότι δεν τίθεται ούτε καν θέμα συντήρησης. Απλά έχουν παρατήσει στην τύχη του στο συγκεκριμένο σημείο. Αυτό το δρόμο τον περνάω καθημερινά εγώ, γιατί μένω τώρα στις Γούρνες, εκεί στη βάση, και καθημερινά περνάω και το έχω εντοπίσει πολύ αυτό και μου αποσπά την προσοχή περισσότερο να βλέπω αυτό το θέαμα, ας το πούμε, το άσχημο, από ότι να οδηγώ μπροστά. Και καμιά φορά ξεχνιέμαι και λέω θα τρακάρω. Αυτό είναι σε όλο και από ό,τι θυμάμαι που δούλευε ο πατέρα μου στη βάση, που πήγαινε από εκεί και είχε τα κολονάκια. Από τότε αυτά έχουν να γίνουν. Φανταστείτε ότι ο πατέρας μου πήρε τη σύνταξη το 85, από τότε σε έχουν να συντηρηθούν. Πόσα χρόνια. Και λέω εγώ τώρα, δεν περνάει κανείς ή πρέπει η ανθρώπινη ασπίδα να τα καταθέσει αυτά? Δεν περνάει κανείς από εκεί υπεύθυνος? Αλλά εδώ στην Ελλάδα είναι ο Δήμος, είναι η Περιφέρεια, είναι η αποκεντρωμένη. Ποιος είναι? Είναι ο Πάπας της Ρώμης? Ποιος είναι υπεύθυνος σε διάφορες περιπτώσεις? Τόσα χρήματα χρειάζονται
αφού θα πέσει κάποιος, τότε θα πούνε «Α, δεν το κάναμε αυτό, γιατί δεν το κάναμε, γιατί η μελέτη». Μα δεν χρειάζεται νομίζω μελέτη τόσα. Εν διά περιπτώσει, ας βρεθεί κάποιος χορηγός. Να του κάνουμε και με ένα 30 εκεί πέρα. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται χορηγός. Νομίζω ότι... Η ανθρώπινη ασπίδα αναδεικνύει κάποια θέματα, βεβαίως, τα οποία ο καθένας από εμάς ας βοηθήσει την προσπάθεια της ανθρώπινης ασπίδας και ό,τι βρίσκει και βλέπει ότι δεν είναι σωστό ή είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο, για τον συνάνθρωπό μας ή για τα παιδιά ή για οτιδήποτε, να ενημερώνει ή εμάς ή ακόμα και εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μέσα από την εκπομπή σας αναδεικνύουμε πράγματα, θέματα τα οποία άπτονται της ζωής. Και αν αναλύσουμε τι είναι η ανθρώπινη ασπίδα, θα δούμε ότι είναι για την πρόληψη, για να είμαστε του χρόνου και κάθε χρόνο και κάθε μέρα. Σωστά. Μαζί όλοι εδώ. Πολύ γρήγορα, κύριε Λεονταράκη, η σήμανση και οι προστατευτικές μπάρες είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Με τις διάρκειες τεχνικών έργων της περιφέρειας, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ειδικά το συγκεκριμένο σημείο χρήζει αποκατάσταση, χρήζει αντικατάσταση. Κατά καιρούς η αλήθεια είναι ότι γίνεται προμήθεια όσον αφορά τις μπάρες, αντικαθίστανται σε σημεία τα οποία είναι τεθαρμένα. Ο Κακοόρος είναι εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο, ειδικά σημείο. Η παλιά Εθνική Οδός, και βεβαίως γνωρίζουμε ότι εκεί τις περισσότερες φορές και ο ηλεκτροφωτισμός είναι ελλιπέστατος, αλλά σε ημέρες που έχει βροχή το σημείο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Είναι δηλαδή κάποιος μπορεί να βρεθεί στον κρεμό. Είναι, κύριε Δασκαλάκη, ένα από τα εντοπισμένα σημεία τα οποία μπορεί να έχουν πλημμυρικό φαινόμενο, διότι και το τεχνικό, ας το πούμε, του ΒΟΑΚ, του καινούριου δρόμου, το τεχνικό. Τα βρόχινα νερά καταλήγουν σε συγκεκριμένο σημείο. Πάμε στην τελευταία ζωντανή για απόψε. Η Γεωργία η Μακάκη βρίσκεται στον ανισόπεδο κόμβο της Κνωσού. Είναι ένα σημείο που το δείξαμε και στο υλικό της ανθρώπινης ασπίδας. Γεωργία, ηρεμία βεβαίως στο Ηράκλειο. Βρισκόμαστε σε ένα ακόμη επικίνδυνο σημείο, στην ανισόπεδη γέφυρα της Κνωσού, λίγα μέτρα από το νεκροταφείο του Αγίου Κωνσταντίνου, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Τα αυτοκίνητα τώρα που ανεβαίνουν Μάνο την Εθνική Αντιστάσεως και βρίσκονται σε αυτό ακριβώς το φανάρι και που θέλουν να στρίψουν προς Πατέλες, όταν γίνει πορτοκαλί το φανάρι, από την απέναντι ακριβώς πλευρά, τα αυτοκίνητα που κατεβαίνουν τη λεωφόρο Κνώσου έχουν πράσινο. Οπότε τι σημαίνει? Ότι διασταυρώνεται ακριβώς στη μέση του δρόμου. Με αποτέλεσμα πολλές φορές, Μάνο, να γίνονται ατυχήματα και τα συντρίμμια των αυτοκινήτων να είναι λίγα μέτρα παρακάτω στην νησίδα. Είναι ένα πολύ επικίνδυνο σημείο. Βλέπουμε τώρα ο Στέλιος ο Χανιωτάκης μας δείχνει ότι είναι πορτοκαλί. Άρα λοιπόν τα αυτοκίνητα που είναι σε αυτό το ρεύμα κυκλοφορίας και στρίψουν, θα διασταυρωθούν με τα αυτοκίνητα που κατεβαίνουν τη λεωφόρο Κνωσού. Είναι ένα πολύ επικίνδυνο σημείο. Πραγματικά, κύριε Δασκαλάκη, είναι από τα σημεία που έχετε βάλει στο μικροσκόπιο της ανθρώπινης ασπίδας αυτό? Είναι από τα σημεία που έχουμε βάλει και μάλιστα είναι στον ίδιο δρόμο ακριβώς, και τα τέσσερα σημεία που έχουμε δείξει έως τώρα απέχει το ένα από το άλλο μόλις μερικά μέτρα. Φανταστείτε τι θα γίνει εάν πάμε βήμα-βήμα σε κάθε φανάρι στην πόλη του Ηρακλείου και όχι μόνο, επαναλαμβάνω, σε όλες τις πόλεις της Κρήτης. Θα δούμε πραγματικά, επιτρέψτε μου την έκφραση, τραγελαφικές εικόνες. Μάλιστα. Και όσο αφορά τα συγκεκριμένα φανάρια, μιας και έχουμε μάθει να λέμε ότι δεν βαριέσαι, θα προσέξει λίγο ο οδηγός, δεν βαριέσαι, έχουμε μάθει το σημείο, θα προσέχουμε λίγο παραπάνω. Τι γίνεται όταν έρχεται ο ξένος επισκέπτης και αντικρίσει αυτή την εικόνα και βρεθεί στη μέση-μέση σε μια λεωφόρο Κνωσού όπου έχει πορτοκαλί προηγουμένως και βρεθεί σε μια φάλαγγα να έρχεται κατά πάνω του? Είναι θέματα δηλαδή. Εδώ κινδυνεύουν και οι πεζοί που πολλές φορές διασχίζουν τον δρόμο, παρόλο που δεν υπάρχει διάβαση εδώ πεζών. Δεν υπάρχει διάβαση, που θα έπρεπε να υπάρχει διάβαση πεζών. Όσοι ήθεστε να δημιουργείτε διάβαση πεζών στα φανάρια, εδώ σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, όπως και σε πολλά άλλα, θα δούμε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη διάβαση. Μάλιστα. Κάποτε είχαμε κόψει κλαδιά από ένα κήπο, από ένα δέντρο, με την συνένεση φυσικά του ιδιοκτήτη. Του είχαμε πει ότι αυτό το δέντρο πρέπει να το κόψουμε λίγο για να φανεί το stop, το οποίο ενδεχομένως να μην το δει κάποιος ή να σκοτωθεί. Mm-hmm. Τι μου είπε ο άνθρωπος αυτός, για να καταλάβουμε έτσι και τη φιλοσοφία του Έλληνα γενικότερα? Εμείς, παιδί μου, σε αυτό εδώ το σημείο, σε αυτή εδώ τη γειτονιά,
Το ξέρουμε το στόπ, το γνωρίζουμε το στόπ και το αποφεύγουμε, σταματάμε. Του λέω, μπορείτε σας παρακαλώ να μου πείτε τι θα γίνει αν έρθει κάποιος λίγο παρακάτω σε ένα γλέντι, σε μια γιορτή. Και δεν το ξέρει αυτό το στόπ που είναι κρυμμένο με το δέντρο σας. Και ερχόσαστε εσείς από την απέναντι πλευρά και παραβιάσει το στόπ. Εσείς ο ίδιος κινδυνεύετε ξανά. Εκεί κατάλαβε ο άνθρωπος ότι πράγματι εγώ μπορεί να γνωρίζω που είναι το στόπ, μπορεί να γνωρίζω που είναι το λάθος, όταν όμως δεν το γνωρίζει ο άλλος, κινδυνεύω κι εγώ ο ίδιος. Μάλιστα. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουν οι πολίτες. Χαρακτηριστικό αυτό που λέτε. Γεωργία, θέλω να ευχαριστήσω και εσένα και το Στέλιο το Χανιωτάκη για την επιτόπια αυτοψία σε επικίνδυνα σημεία του Ηρακλείου. Ναι, Γεωργία. Επίσης, Μάνο, θα ήθελα να πω μια τελευταία κουβέντα. Το φανάρι που ανάβει πράσινο από τη λεωφόρο Κνωσού, οι οδικοί που το βλέπουν από μακριά τρέχουν πάρα πολύ. Και δυστυχώς δεν μπορούν να πατήσουν φρένο την κατάλληλη στιγμή. Και έτσι γίνονται τα ατυχήματα. Εκεί έχουμε προσοχή, και θανατηφόρα τροχέα στο συγκεκριμένο σημείο που βρίσκεται η Γεωργία. Να ευχαριστήσω πολύ για την απευθείας αυτοψία στα επικίνδυνα σημεία του Ηρακλείου. Καλό βράδυ.